Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεντεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Βασίλης Τσίγκος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις και guest σχολιασμοί από τον Κερατούκλη. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου. Δηλώσεις πρωταγωνιστών, αθλητικά gossip, συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός στο Ρέθυμνο είναι διασκέδαση. Θες καφέ τώρα? Corner Café. Corner Café. Για καφέ, ολόφρεσκους χυμούς, ροφήματα, σφολιάτες, σάντουιτς, λαχταριστές μπακέτες, τοστ και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου. Corner Café. Διασκέδασε με τη παρέα σου σερφάροντας ή παίζοντας δωρεάν τάβλη, τίτσου και PlayStation 4. Δες τους ποδοσφαιρικούς αγώνες της συνδρομητικής. Corner Café. Τώρα και στο χώρο σου από τις 7 το πρωί έως τις 12 το βράδυ με ένα τηλεφώνημα στο 28310-57155. Corner Café. Βάζει γκολ στην απόλαυση. Νέα διεύθυνση Εμμανουήλ Κουνδουράκης. Πρεβελάκη και παρένση Γανού γωνία στο e-Pavla Food και το Facebook. Ακόμα ψάχνετε τις πιο συμφέρουσες προσφορές σε εισιτήρια και εκδρομές? Δανδουλάκης Shipping and Travel Agency. Ναυτιλιακό και ταξιδιωτικό γραφείο. Εισιτήρια ακτοπλοϊκά, εισιτήρια αεροπορικά, εκδρομές και ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο και στις καλύτερες τιμές. Δανδουλάκης Shipping and Travel Agency. Ναυτιλιακό και ταξιδιωτικό γραφείο. Γεωργίου Παπανδρέου 3. Τηλέφωνο 28310-22555 και 28310-22297. Σας ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Εσείς ακόμα ψάχνετε? Όνειρα από οργάντσα. Ευχές που μυρίζουν τριαντάφυλλο. Χαμόγελα σαν κρίσταλα Σβαρόφσκι. Αερόστατο γιατί είστε ξεχωριστοί. Το ίδιο και το event σας. Αερόστατο. Διοργάνωση γάμου, βάπτισης και θεματικών πάρτις με έμπειρους ψυχαγωγούς. Πρωτότυπα κεράσματα όπως καρότσι παγωτού, συντριβάνι σοκολάτας, καρότσι popcorn και πολλά άλλα. Αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση, προτείνουμε τα καλύτερα σε μπομπονιέρες, σετ νονού και κουμπάρου. Ονειρεμένες μπαλονοσυνθέσεις για κάθε περίσταση. Αερόστατο. Αερόστατο. Μόνο εδώ, σετ νονού, Μάκης Τσέλιος. Ιδιαίτερα παιδικά φορέματα, Κύρεϊ Σούι. Αερόστατο, Καζαντζάκη 27. Με εμπειρία στο χώρο και πάθος για δημιουργία. Εξασφαλίζουμε το δικό σας παραμύθι. Τηλέφωνο 28310-21708. Μπίλιας, πολυχώρος ψυχαγωγίας. 50 μέτρα από το Δημαρχείο, επί της Γερακάρη 150. Εδώ και 3 χρόνια είμαστε μπροστά στην ψυχαγωγία. Σε ηλικίες από 6 έως 66 χρονών. Μπιλιάρδα, αμερικάνικο γαλλικό, darts, air hockey, ποδοσφαιράκι, προβολές αγώνων, live stream, Nova TV, Cosmote TV και επιτραπέζια παιχνίδια. Μπίλιας Ρέθυμνο, Γερακάρη 150. Προσιτές τιμές για μαθητές και φοιτητές. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, 50% έκπτωση στα μπιλιάρδα. Μπίλιας, πολυχώρος ψυχαγωγίας. Γερακάρη 150. Τηλέφωνο 28310-36100. Κάντε την έξοδό σας παιχνίδι. Τόσα χρόνια μαζί, το ξέρεις τόσο καλά. Ένας ήχος του είναι αρκετός για να καταλάβεις πως κάτι χρειάζεται. Δώσε στο Volkswagen σου αυτό που του αξίζει. Εποφεληθείτε των πακέτων Economy για σέρβις με 75 ευρώ, συντήρηση κλιματιστικού με 35 ευρώ και συμμετοχή σε κληρώσεις με υπέροχα δώρα. Μόνο στο επίσημο δίκτυο συνεργατών σέρβις της Cosmocar. Και οικονομικά και με εγγύηση Volkswagen. Δημήτρης Σταρένιος ΙΚΕ. Εξουσιοδοτημένος έμπορος συνεργάτης σέρβις Cosmocar Volkswagen. Κόμβος Πηλίου, Ρέθυμνο. Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο. Έχουμε τη χαρά, όπως σας είπαμε και από την αρχή της εκπομπής, να έχουμε κοντά μας τους δύο από τους τρεις, γιατί μάθαμε ότι ο τρίτος για επαγγελματικούς λόγους θα μας μιλήσει τηλεφωνικά. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε στο στούντιο Team FM 102 τον coach Γιώργο Λαδάκη. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα σας. Και τον coach Στέλιο Πετράκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και θα πάρεις και τον coach Γιώργο Πονατάκη να μας μιλήσει τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά. Αυτό πάλι με το coach. Εντάξει, αφού είναι coach.
τεχνικό επιτελείο. Πριν ξεκινήσεις, ναι. Τα διαδικαστικά, τα πώς είναι το ένα το άλλο, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Από ό,τι ξέρω στο βόλεϊ, σηκώνεται ένας. Ναι, ένας προπονητής. Ποιος σηκώνεται? Ο Στέλιος, ο Πετράκης, είναι ο προπονητής. Ο Στέλιος σηκώνεται. Βέβαια. Ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει, σου λύθηκε η απορία. Ναι, ρε φίλε, γιατί θα το λύσω αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ και δίνετε το παρόν στην εκπομπή μας και τη φετινή χρονιά. Μια διαφορετική χρονιά η αλήθεια είναι για όλους και για όλο το αριθμιώτικο βόλεϊ. Και ξεκινώντας κάπως έτσι, θα ήθελα να μου πει όποιος θέλει πρώτος από τους δύο, να ξεκινήσω μεγαλύτερος ή ο μικρότερος, ό,τι θέλετε. Πώς είναι η φετινή χρονιά? Γνωρίζουμε όλοι ότι από φέτος το καλοκαίρι είναι διαφορετικά τα πράγματα για όλη την ομάδα, για όλη την ιστορία και γενικότερα για το βόλεϊ, αν όχι του Ρεθύμνου και της Κρήτης γενικότερα, μετά την απουσία του Προέδρου. Οπότε θα ήθελα έτσι μια πρώτη άποψη για αυτό και συνέχεια βέβαια να πούμε ότι ευτυχώς που βρίσκεστε και εσείς σε αυτό το χώρο και κρατάτε δυνατό και το όνομα και την ιστορία της ομάδας και γενικότερα αυτή την προσπάθεια, συν κάποιους ανθρώπους βέβαια που και δεν είναι εδώ, αλλά άμα θέλετε τους αναφέρετε στη συνέχεια για να κρατήσετε όλη αυτή λοιπόν την ιστορία και την ομάδα του βόλεϊ στο Ρέθυμνο. Η αλήθεια είναι ότι μετά το χάμο του Ψαρουδάκη, του Κώστα, του Προέδρου, αυτό που συζητήσαμε και βρεθήκαμε και είπαμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να έχει μια συνέχεια. Ο ΠΕΡ είναι εδώ και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε από τη μέρα που έφυγε ο Πρόεδρος και μετά. Βρεθήκαμε εδώ με τον Γιώργο τον Πονατάκη, εγώ και ο Στέλιος, να στηρίξουμε μια προσπάθεια ώστε να υπάρχει μια συνέχεια. Να πούμε ότι γενικότερα αυτό μετά την απουσία του Προέδρου σίγουρα πάντα υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που στήριζαν την προσπάθεια αυτή και ήταν στη δίκηση και ας μην φαίνονταν καμία φορά ή δεν ακουγόταν, οπότε κυνήγησαν κατά έναν τρόπο να συνεχιστεί όλο αυτό που είπατε και εσείς και για την γυναική ομάδα και για την αντρική ομάδα και γενικότερα όπως είπα και πριν στο πρώτο ημίωρο, επειδή είναι τεράστια η αλλαγή αυτή της ιστορίας της ομάδας αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι καλώς ξεκινάτε από χαμηλά ώστε να ανέβετε πιο ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είχαμε συνηθίσει τη γενική ομάδα ή την αντρική ομάδα πιο παλιά σε πολύ μεγάλες κατηγορίες, αλλά νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα πάλι να ξεκινήσετε από χαμηλά. Βλέπουμε τις ακαδημίες να δουλεύουν, βλέπουμε και την αντρική ομάδα με νέα πρόσωπα και κάποιους έμπειρους και την γενική ομάδα με κάποια κορίτσια που έχουν μείνει στην ομάδα συν κάποιες νέες κοπέλες. Οπότε νομίζω ότι ξεκινάτε πάλι με αυτόν τον τρόπο και αυτή την οτροπία, αν δεν κάνω λάθος. Πάντα έτσι δουλεύαμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι κι αλλιώς έτσι έχει στηθεί τώρα και το αντρικό και η γυναικεία. Υπάρχει ένα μείγμα από παλιές έμπειρες αθλήτριες, οι οποίες ήταν στα ρόστερ των προηγούμενων ετών που η ομάδα πήγε μέχρι και να παίξει Ευρώπη. Ήταν μέλη αυτών των ομάδων. Και φέτο με ένα μείγμα από τις ακαδημίες του Νεοπέρ και τις παλιές αθλήτριες πάμε να πρωταγωνιστήσουμε σε τοπικό επίπεδο και όπου φτάσουμε. Φυσικά ο στόχος είναι από το μηδέν να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Εντάξει, θέλει πολλή δουλειά. Δίνουμε βάση πάντα και στις ακαδημίες, δηλαδή όσα παιδιά δηλαδή μπορούν να προσφέρουν από μικρή ηλικία και φυσικά και στο μέλλον στη γυναική ομάδα, θέλουμε να τα στηρίξουμε πολύ αυτά τα παιδιά. Ωραία, είτε είναι της δικιάς μας ακαδημίας, είτε έρχονται από, για παράδειγμα, φοιτήτριες. Ωραία, το θέμα είναι ότι εμείς προσπαθούμε από το μηδέν να φτάσουμε μέχρι εκεί που μπορούμε, μέχρι εκεί που μπορούμε να ξαναπάμε την ομάδα όπως ήταν παλιά. Είναι δύσκολος ο στόχος, πιστεύω μπορούμε να τα καταφέρουμε, θέλει πολλή δουλειά και υπομονή. Νομίζω ότι σίγουρα η εμπειρία κάποιων αθλητριών σε τοπικό επίπεδο δίνει το κάτι παραπάνω στη φετινή ομάδα. Φυσικά. Του ΟΠΕΡ, ειδικά στις γυναίκες. Δηλαδή αυτή την εμπειρία που ίσως κάποιες άλλες δεν την έχουν. Απ' την άλλη νομίζω ότι το δύσκολο, ας το πούμε έτσι, κομμάτι της φετινής χρονιάς είναι η ομάδα ολόκληρη, η διοίκηση ολόκληρη πώς θα δουλέψει ώστε να ξαναέρθουν αυτά που είχαμε δει τα παλαιά χρόνια. Γιατί νομίζω ότι ταλέντο υπάρχει, το βλέπουμε, και αυτή η εμπειρία που έχει μείνει δίνει τεράστια όθηση στο να συνεχιστεί όλο αυτό που λέτε. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ βασικό. Έχουμε τη στήριξη
από όλους τους ανθρώπους, είτε φαίνονται είτε δεν φαίνονται, σε αυτό που έλεγες και πριν, Φώτη. Οπότε χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο στόχο. Δηλαδή μας στηρίζουν και το κάνουμε. Το πιο βασικό για μένα είναι ότι αυτά τα, οι μικρές αθλήτριες είναι αθλήτριες κορασίδες. Μιλάμε για παιδιά τα οποία πάνε πρώτη λυκείου, Δευτέρα λυκείου, και συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια αυτή. Έχουμε παίξει 2 αγωνιστικές, έχουν παίξει σχεδόν όλες οι αθλήτριες, και αυτά τα μικρά, εντός εισαγωγικών μικρά, είναι αθλήτριες πλέον. Είναι ενεργές. Δηλαδή όταν ήμουν εγώ παίδας, όταν έπαιζα, το είχα όνειρο να παίξω σε αντρικό, σε μια ομάδα, ναι. Οπότε και για αυτές, χωρίς ότι ταξίζουν εκεί, ναι. Έχουν ένα ενεργό ρόλο που είναι τεράστια εμπειρία. Σωστά. Μαζί με τις παλιές που είναι έμπειρες, πάμε να χτίσουμε εκεί ένα, πολλά, ένα που όλο αυτό δεν είναι ένα παζλ, ας το πούμε έτσι, που στη συνέχεια σε πολύ μικρή ηλικία αυτά τα κορίτσια θα αισθάνονται έμπειρες πια τα επόμενα 2-3-4 χρόνια, και πραγματικά θα είναι λίγο πιο εύκολο το χτίσιμο και για τους ανθρώπους που θα τρέχουν τότε την αυτό, ομάδα. Φτιάχνουμε ένα βασικό κορμό για την επόμενη πενταετία σε αυτό το πράγμα που θέλουμε να πάμε να χτίσουμε. Πώς είναι για εσάς αυτό το χτίσιμο, ενώ σε κόσμο, γιατί είπε και ο Στέλιος πριν, και από φοιτήτριες και από κορασίδες και από έμπειρες, πώς ήταν όλη αυτή η διαδικασία η φετινή, το τρέξιμο δηλαδή που έγινε, αν ήταν εύκολο ή δύσκολο, και τι έχετε στο μυαλό σας ακριβώς, επειδή ξέρω ότι ο Γιώργος, ο Λαδάκης και ο Γιώργος Μπονατάκης έχουν ξανασυμμετάσχει σε ένα προπονητικό τίμα, το πούμε έτσι. Τώρα βλέπουμε και το Στέλιο να είναι πιο ενεργό σε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό σε ρωτάω εσένα, Στέλιο. Πώς είναι η εμπειρία αυτή για σένα, πρώτα-πρώτα, και στη συνέχεια πώς ήταν όλο αυτό το χτίσιμο, συν βέβαια της μεγάλης αυτής αλλαγής που έγινε για την ομάδα. Πρώτα απ' όλα, όπως είπα και πριν, ξεκινήσαμε από το μηδέν. Ωραία, είτε ήταν έμπειρες, είτε ήταν μικρές χώρες, είτε ξεκινήσαμε το μηδέν. Άρα για μένα είχε το τρέξιμό του, αλλά είναι πολύ ευχάριστο, μόνο και μόνο τα βλέπεις και μικρές και μεγάλες μαζί να προσπαθούν να έχουν ένα κοινό στόχο. Ο στόχος είτε είναι οποιοσδήποτε, από το να πάρεις ένα πρωτάθλημα μέχρι να κρατηθείς την κατηγορία, από το βλέπεις αυτό το ενδιαφέρον, εσένα σου δίνει πολλή ενέργεια, ναι, και χαρά να συνεργαστείς. Για να δουλέψεις, σωστά. Μετά, εγώ καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργάζομαι και με τον Γιώργο τον Πονατάκη και με τον Γιώργο τον Λαδάκη. Ωραία, δύο αυτοί προπονητές έχουν χρόνια εμπειρία και σε υψηλές κατηγορίες. Εγώ ήμουν κυρίως σε κορασίδες πρωταθλήματα και σε πρωταθλήματα κορασίδων, ναι, και σε γυναικείο τοπικό. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ τώρα που βρισκόμαστε όλοι μαζί και τις γνώσεις μας και τις εμπειρίες μας. Προσπαθούμε ο ένας μαζί με τον άλλο να βοηθήσουμε για να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Άρα για μένα είναι μια, να θα το έλεγα με μια λέξη, πλούσια χρονιά. Ναι. Και εκεί μπορώ να σταματήσω. Και το μόνο που χρειάζεται, αλήθεια, είναι όρεξη για να συνεχίσετε μέχρι το τέλος. Και να κάνεις τη ζωή σου, θέλεις όρεξη. Γιώργο, πόσο δύσκολο, παύλα εύκολο, δύσκολο πιο πολύ νομίζω, εκεί πάει η ζυγαριά, είναι να ξαναδούμε τα μεγάλα σαλόνια, και δεν το λέω για το αγωνιστικό κομμάτι, ενώ επειδή ξέρεις πώς λειτουργούσε παλιά η ομάδα, τι τρέξιμο χρειαζόταν, ποιοι άνθρωποι στήριζαν. Σίγουρα το πρώτο στάδιο είστε τώρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και νομίζω τέτοιο. Απλά επειδή έχετε εμπειρία σε μερικά θέματα, σε πάρα πολλά μάλλον πράγματα, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό σιγά σιγά να ξαναέρθει. Καταρχήν να διορθώσω λίγο το Στέλιο πριν. Εγώ με τον Γιώργο τον Πονατάκη δεν είμαστε προπονητές. Είμαστε συνεργάτες, είμαστε φίλοι του βόλεϊ και ό,τι κάνουμε το κάνουμε επειδή το αγαπάμε. Προπονητές δεν ήμασταν ποτέ και ούτε είμαστε. Εγώ σας λέω coach πάντως. Ο Γιώργος, οι δύο Γιώργηδες είμαστε βασικά. Γενικώ σας προαναγγείλαμε οι πιστοί στρατιώτες του ΟΠΕΡ, έτσι. Ναι, αυτό, ναι, προπονητές. Να σου φύγει το άγχος του coach. Όχι, τώρα για το εγχείρημα. Και τώρα πρόσφατα και έχεις άλλα άγχη πάνω. Τώρα για το εγχείρημα, αν είναι δύσκολο ή εύκολο το έργο. Αυτό που κάναμε πάντα από όταν, εγώ βέβαια άρχισα μια χρονιά, θα πάω λίγο πιο πίσω, πάω το 2007, δεν κάνω λάθος, 8, τότε που μια πολύ καλή παρέα αθλητριών, μαζί με τον Μιχάλη τον Χαγαγιόπουλο τότε και τον Γιώργο τον Πονατάκη, ξεκίνησαν να κάνουν κάτι το οποίο να το ευχαριστηθούν. Το πλάνο είναι ότι ό,τι κάνεις, αν το κάνεις με ευχαρίστηση και
σου αρέσει αυτό που το κάνεις για το, και το αγαπάς, τότε με πολλή προσπάθεια και δουλειά κάποια στιγμή θα ανταμυφθείς. Το πλάνο που ξεκινήσαμε φέτο είναι ακριβώς το ίδιο πλάνο που ξεκίνησαν τότε επί προεδρίας του Κώστα Ψαρουδάκη, ο Γιώργος Μπαντάκης με το Μιχάλη του Χαγιόπουλο. Ένα μείγμα παλιές νέες αθλήτριες, ντόπιες, κατάφεραν σε διάρκεια 5-6 χρόνια να φτάσουν την ομάδα μέχρι και Ευρώπη. Αυτές οι ομάδες που πρωταγωνιστούσαν μέχρι τότε, ο βασικός κορμός ήταν πάντα 6-7-8 ρεθεμνιώτισες αθλήτριες, συν κάποιες προσθήκες τότε με την Ήρα τη Φεντότοβα που την έχουμε και προπονήτρια στο σωματείο. Πολύ σημαντικό στις ακαδημίες. Η αλήθεια είναι ότι η γενική ομάδα έφτασε στην κορυφή, εκεί που έφτασε, το ταβάνι που έφτασε κάποια στιγμή, με πάρα πολλές ρεθυμιώτισες ή κριτικές αθλήτριες. Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ήταν πάντα. Ήταν πάντα ο βασικός κορμός της ομάδας. Και ξανάρχομαι πίσω αυτό που είπα, ότι αν το κάνεις με ευχαρίστηση, δηλαδή ήταν κάποιες αθλήτες που μπορεί να μην παίζανε ούτε ένα πόντο, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικό να είναι μέλος αυτής της ομάδας και να βοηθάει από όπου μπορεί κάθε μία και ο καθένας. Οπότε αυτό το εγχείρημα είναι πολύ δύσκολο αλλά και πολύ εύκολο, για να σου απαντήσω στην ερώτηση. Σωστά. Που... Ωραία. Και αυτό θα ρωτήσουμε και τον άλλο Γιώργο που μπήκε στην παρέα μας τηλεφωνικά, τον Γιώργο Μπονατάκη. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους εκεί πέρα. Τι κάνετε? Καλά εσύ? Μάλλον ότι επαγγελματικούς λόγους δεν θα σε έχουμε στην παρέα μας. Αλλά τουλάχιστον τηλεφωνικά θα τα πούμε. Δεν θα μπει στη φωτογραφία στο τέλος. Δεν θα μπει στη φωτογραφία. Θα σε βγάλω, ξέρεις, αύριο μεθαύριο. Ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η φωτογραφία. Έλα από το μαγαζί να βγούμε μια φωτογραφία στο μαγαζί να την ανεβάσω. Θα ήθελα να συνεχίσει αυτό που είπε πριν λίγο ο Γιώργος, όσο πρόλαβες να ακούσεις. Το ρώτησα πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι το εγχείρημα αυτό που είχατε ζήσει και εσείς λίγο πιο έμπειροι, με την προσπάθεια που είχατε κάνει τότε με τον Μιχάλη Χαχαγιόπουλο που ήσασταν στον προπονητικό team, να ξαναδούμε την γενική ομάδα σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Βέβαια, αυτό που προσθέσαμε και είπαμε οι περισσότεροι, ότι έχετε ξεκινήσει από το πρώτο στάδιο αυτή τη στιγμή, που είναι το πιο σημαντικό νομίζω, οι βάσεις, με ένα πολύ σημαντικό τρόπο που είναι οι ερθιμιώτικες αθλήτριες έμπειρες και άπειρες μαζί, που συνδέουν ένα πολύ καλό παζλ για τη συνέχεια. Νομίζω ότι σωστά το τοποθέτησες το πράγμα. Κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα με όλα τα παιδιά εκεί πέρα και τις κοπέλες. Θέλουμε να παντρέψουμε τις έμπειρες αθλήτριες που είχαμε και όσες μείναν από πέρυσι, μαζί με πάρα πολλές μικρές ρεθεμιωτοπούλες, να το πω έτσι, οι οποίες έχουν και ταλέντο και έχουν και πάρα πολύ όρεξη για να δουλέψουν. Ο σκοπός μας και ο στόχος μας είναι αυτός. Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πάλι ξανά έναν κορμό ο οποίος θα στελεχώνεται περισσότερο από τις ρεθιμιώτισες αθλήτες, και από εκεί και πέρα βήμα-βήμα, όπως μπορούμε και όσο μπορούμε, το κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια, να παίρνουμε κάποιες αθλήτριες είτε από γειτονικούς νομούς είτε γενικότερα από την Κρήτη, και να μπορούμε να στελεχώνουμε μια ομάδα που θα σταθεί σε μια εθνική κατηγορία. Ναι. Βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ξέρετε κι εσείς καλύτερα και από εμάς, ότι το να χτίσεις, το δύσκολο είναι να χτίσεις. Σωστά. Το χτίσιμο είναι το δύσκολο. Είναι ωραίο και να έχεις, ας το πούμε έτσι, ένα πλάνο για τη συνέχεια. Είναι πάντα ωραίο να έχεις ένα όνειρο και να προσπαθείς να το βρεις κάποια στιγμή, να το βρεις μπροστά σου. Ναι. Είναι όλο το χτίσιμο αυτό που λες. Εκεί στο χτίσιμο συμπεριλαμβάνονται πάρα πολλά κομμάτια. Είναι το αγωνιστικό κομμάτι, είναι η κουλτούρα, είναι η νοοτροπία. Και θα σε ρωτήσω, συγγνώμη που θα σε διακόψω, ναι, και τώρα, επειδή είσαι αρκετά χρόνια στην ομάδα, πάρα πολλά και αρκετά έμπειρος, πώς ήταν για σένα το φετινό χτίσιμο, ας το πούμε έτσι, γιατί ρώτησα και τα παιδιά πριν, σίγουρα μετά από την απουσία του Προέδρου και την τεράστια αυτή αλλαγή της ομάδας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, νομίζω ότι με τα παιδιά το πήραμε λίγο προσωπικά και λίγο ηθικά. Μετά το μεγάλο χαμό του Κωστή του Ψαρουδάκη, του μεγάλου Προέδρου γενικότερα, όχι μόνο της πόλης μας, αλλά γενικότερα και ένα παράγοντα που ήταν και στα μέσα στα δρόμενα και μέσα της Ομοσπονδίας του Βόλεϊ, είπαμε ότι δεν θα πρέπει αυτό το πράγμα να το αφήσουμε έτσι.
Είπαμε, κάτσαμε το καλοκαίρι, συζητήσαμε ποιοι μπορούμε και ποιοι θέλουν να βγουν στο κομμάτι αυτή και στη διαδικασία αυτή για να μπορέσουμε πάλι να το ξανααρχίσουμε. Ξαναλέω και πάλι ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια εμείς τουλάχιστον το ασχολιόμασταν, γιατί και με τον Γιώργο, γιατί με τον Στέλιο φέτος κάναμε την φετινή μας τη συνεργασία. Με τον Γιώργο που ήμασταν όλα τα χρόνια, γιατί ήμασταν και στο γυναικείο τμήμα και μετά μεταπηδούσαμε και στο αντρικό. Στόχος μας ήταν πάντα να είχαμε μια ομάδα υγιές, μια ομάδα η οποία θα είχαμε ένα καλό κλίμα μεταξύ μας. Δίναμε πολύ μεγάλη αξία στο κομμάτι άνθρωπο. Θέλαμε, ας πούμε, να είχαμε καλούς χαρακτήρες για να μπορούσαμε να δουλέψουμε μαζί τους. Και το παιχτικό, ναι, μεν ήταν ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά ίσως και να σου δημιουργήσει προβλήματα μετά μέσα στη σεζόν. Πιο οικογενειακό κλίμα, στο πούμε. Ναι, ακριβώς. Θεωρώ όμως ότι μέσα από εκεί την κουλτούρα και την νοοτροπία που είχαμε και τη χτίζαμε, όποια αθλήτρια και ανερχόταν, γιατί αναφέρθηκε και ο Γιώργος στην Ήρα τη Φεντότοβα, όταν είσαι η Ήρα λοιπόν, που μιλάμε για μια αθλήτρια η οποία έχει παίξει, έχει πάρει ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελα, είναι η μοναδική αθλήτρια που έχει πάρει κύπελο Ελλάδος με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη αξία έχει στην άκρη στην ομάδα μας, στο Ρέθυμνο. Όπου και αυτός ο άνθρωπος έμεινε εδώ πέρα και μας δίνει και αυτή τις γνώσεις από άλλο επίπεδο. Ήρθε λοιπόν στην ομάδα μας και καταφέραμε και εμείς και βάλαμε στη δικιά μας τη νοοτροπία, τη διαδικασία και μετά από λίγα χρόνια μπορούμε να πούμε ότι την κάναμε και κριτικά. Σωστά. Αυτός ήταν ο στόχος μας πάντα. Όταν λοιπόν ερχόταν οι αθλήτες και τη βάζαμε στο δικό μας καλούπο που το λέμε μέσα στα αποδυτήρια, θεωρώ ότι αργότερα μετά ό,τι ερχόταν, το αποτέλεσμα που ερχόταν ήταν αυτό που θέλαμε. Οπότε Γιώργο, επειδή είσαι και τηλεφωνικά για να μην σε ενοχλούμε και πολλή ώρα, πιστεύεις ότι το ξεκίνημα έχει γίνει, η αρχή έχει γίνει και για την γενική ομάδα και για την αντρική που θα συζητήσουμε μετά, καθώς είστε και μέλη της αντρικής ομάδας, και για το παιχνίδι του Σαββατοκύριακου που έγινε, που ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι από εσάς και νομίζω ότι όπως ακούμε τους περισσότερους το έγινε και για τον πρόεδρο, για το χαμό του όλο αυτό το πράγμα που είχε αφιερωθεί και το κύπελο. Οπότε νομίζω ότι έχει ξεκινήσει σωστά αυτό που έχετε στο μυαλό σας, η αρχή δηλαδή, οι βάσεις μπαίνουν σωστά και απλά χρειάζεται υπομονή και συνέχεια σε όλο αυτό που κάνετε. Εντάξει, εμείς κάνουμε την αρχή, στο τέλος θα δούμε αν το έχουμε καταφέρει όλο αυτό. Προσπάθεια, θέληση, νομίζω ότι έχουμε εκεί τα παιδιά εμείς που αποτελούμε το προπονητικό team, όσον αφορά και τις κοπέλες. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει, ας πούμε, την αρχή, βέβαια θέλει πάρα πολύ δουλειά. Οι προσδοκίες βέβαια ορισμένων είναι πολύ μεγάλες. Μην ξεχνάμε όμως ότι έχουμε και πάρα πολλές μικρές αθλήτριες. Σωστά. Πάρα πολύ μικρές και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν ξαφνικά κάποιες κοπέλες οι οποίες ήταν κορασίδες, παγκορασίδες, που έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο και πάρα πολλά μεγάλα προσόντα, να τις φορτώσεις ξαφνικά την ταμπέλα ότι ξέρεις. Ναι, να πρωταγωνιστείς. Ναι, πρέπει αυτό θέλει σιγά σιγά να πάει. Διαχείριση, σωστά. Ναι, από εκεί πέρα τώρα όσον αφορά για τους άντρες, νομίζω ότι πάλι και γίνεται ένα ξεκίνημα από το μηδέν. Δεν έχουμε να πούμε κάτι για τον Εκτάριο τον Νικάκη, ο οποίος είναι ένα όνομα πολύ μεγάλο για την πόλη μας και ήταν και ο πρώτος προπονητής που μπορούμε να πούμε είχε και την αντρική ομάδα στην Α1, έτσι. Ναι, σωστά. Για τις τότε τις χρυσές εποχές. Και εμάς τους ίδιους μας μάζεψε από το. Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που μας μάζεψε. Είναι ένα πολύ μεγάλο ξεκίνημα για όλο τον νέο ΠΕΡ και να πούμε ότι όλο αυτό το πράγμα το είχε, ακόμα και από εκεί που έχει φύγει ο πρόεδρος, είχε προκαθορίσει, γιατί το λέμε και καμιά φορά έτσι μεταξύ μας, την επόμενη μέρα. Ναι. Παρότι έφυγε, έχει αφήσει πίσω την κληρονομιά και σε ένα άλλο σωματείο, αλλά και κάποιους ανθρώπους να μπορούν να το συνεχίσουν. Που να ξέρουν να κινήσουν έτσι κάποια πράγματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν δεν ξέρεις και καθόλου, δεν είναι εύκολο να συνεχίσεις κάτι τόσο μεγάλο. Υπήρχαν κάποιοι γνώστες πώς λειτουργεί η ομάδα κατά έναν τρόπο και το συνεχίσατε μαζί με εσάς. Έτσι ακριβώς είναι. Τι να πω, εντάξει, νομίζω ότι τα περισσότερα τα έχετε πει. Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στα παιδιά που είναι εκεί πέρα και στον Γιώργο και στον Στέλιο, γιατί και ο καθένας κάνει την προσπάθειά του σε αυτό το κομμάτι. Τίποτα, θα συνεχίσουμε, θα δουλεύουμε. Και στο τέλος που λέμε και με τα παιδιά θα κάνουμε ταμείο.
Και στο τέλος που λέει και ο Βασίλης πάντα σε όλους τους καλεσμένους, έρθετε με την κούπα εδώ στην εκπομπή. Αυτό το λέει ο Βασίλης, να ξέρεις, στην ομάδα που μπορεί να τερματίσει και 16 στο πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Ακόμα και σε αυτή την ομάδα λέει στο τέλος χρονιάς σας περιμένουμε την κούπα. Και ας παλεύει η ομάδα για σωτηρία, δεν έχει σημασία. Το ψυχολογικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Εγώ ανεβάζω την ψυχολογία των ανθρώπων, φίλε. Ωραία. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Να σε αποδεσμεύσουμε σε ένα που είσαι από το τηλέφωνο. Και θα τα πούμε και από κοντά. Εννοείται. Να σε καλά. Αυτός λοιπόν ήταν ο φίλος. Συγγνώμη, φέτος εσείς δεν έχετε τη δυνατότητα να πάρετε την κούπα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι έχει άλλα φαβορή κατηγορία. Έχει άλλα φαβορή, αλλά ο Πέρ έχει κάτι. Έχει ιστορία. Έχει ιστορία, έχει όνομα. Βαριά φανέλα, όπως γράψανε κάποιοι. Κάτι τέτοιο. Και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Οπότε, ναι. Νομίζω, κλείνοντας, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για πολλά πράγματα, περνάει πολύ γρήγορα η ώρα. Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια επίσης σε όλο αυτό το χτίσιμο και σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε είναι, νομίζω, και ο κόσμος που έρχεται να σας στηρίξει, στο γήπεδο εννοώ. Επειδή όσοι θυμόμαστε τον καλό Πέρ, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν εποχές που μπορεί να μην στηρίζει τόσο πολύ ο κόσμος, αλλά σε μερικά μάτσα βλέπεις πάρα πολύ έντονα. Αν μιλήσουμε βέβαια για την παλιά ομάδα, την αντρική, ήταν γεμάτο το κλειστό πρώτα πριν τον μπάσκετ. Βέβαια. Πήγαινε. Ναι. Τότε για να ξέρεις, ας σου πω άντε και κάτι, ένα ρεπορτάζ, ήμουνα η σκούπα του Όπερ. Για να ξέρεις, μην γελάς. Για να μπαίνω τότε στο γήπεδο στην Α1. Εγώ το ξέρω ότι έπαιζα τότε τις ακαδημίες του Όπερ. Καλά, τώρα εσύ έχεις παίξει όλα τα αθλήματα, αλλά ευτυχώς σταμάτησα παντού. Όχι, ήμουν 2 χρόνια, ήμουν σε ακαδημίες του Όπερ. Εγώ να ξέρεις τότε, επί Α1. Εσύ μου σκούπιζες, το ξέρω. Σκούπιζα το παρκέ, ναι. Αλλά ήταν. Από μικρός ήθελα να είμαι στα πράγματα. Να σκουπίσω το παρκέ που παίζω εγώ, αυτό ήθελε να πω. Όχι, τότε σκούπιζα σε τερζί και τέτοιες. Έτσι είναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι το κλειστό το γέμισε πρώτο. Ναι, ήταν η αλήθεια τότε με αντρική ομάδα. Ναι. Πολύ. Αλλά νομίζω ότι αυτό που θα θέλατε κι εσείς να πείτε από εδώ είναι σίγουρα τη στήριξη του κόσμου για τη συνέχεια. Ναι, θα θέλαμε τον κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι καθαρά ρεθεμιώτικη η δουλειά, συν 2-3 προσθήκες από φοιτήτριες που έχουν έρθει φέτο. Αξίζει τον κόπο να έρθουν να δουν την προσπάθεια των κοριτσιών. Θα ξαναεπενθυμίσω ότι είναι μια προσπάθεια 16 χρονών κοριτσιών που είναι ενεργές, παίζουν κανονικά, δεν είναι ότι μπαίνουν αλλαγή για 2 πόντους, μπαίνουν κανονικά και παίζουν άλλες όλο το παιχνίδι, να έρθουν να δουν και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Θα είναι πολύτιμη βοήθεια και ψυχολογικά και για μας και για τα κορίτσια πιο πολύ. Σωστά. Και ο Στέλιος. Φυσικά αυτά που είπε ο Γιώργος, δεν θέλω να πω κάτι, να προσθέσω κάτι, απλά όπως και για εμάς τους προπονητές, έτσι και για τα κορίτσια, δηλαδή χαίρεσαι όταν βλέπεις τις κερκίδες να είναι γεμάτες. Δηλαδή τους αρέσει να βλέπει λίγο, να παρακολουθείς ο κόσμος λίγο παραπάνω βόλεϊ. Ούτως ή άλλως να μην ξεχνάμε ότι αυτή η πόλη ξεκίνησε κάπως με το βόλεϊ και το έφτασε ψηλά, αργά-αργά, έφτασε ψηλά και έφερνε ο κόσμος σε αυτό το κλειστό. Δηλαδή κάπως έτσι ξεκίνησε. Θα θέλαμε πάλι σιγά σιγά να το ξαναδημιουργήσουμε αυτό. Όπως χάθηκε να το χτίσουμε. Ωραία. Εννοείται πως θα είναι χαρά μας να σας ξαναδούμε εδώ μαζί με τον κύριο Μπονατάκη, μαζί με τα κορίτσια. Σίγουρα όταν θα έχουμε και κανένα ντέρμπι θα... Εμείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε να εδώ. Να είστε καλά. Και, οπότε... και σίγουρα και εμείς θα είμαστε στο κλειστό, γιατί μας αρέσει το βόλεϊ γενικότερα των περισσότερων. Και ας μην ήμασταν σε ακαδημίες βόλεϊ, Βασίλη. Στο αντρικό ή στο γυναικείο. Και στα δύο πάω, δεν έχω, μην αγχώνεσαι. Δεν έχω θέματα. Μπορείς να απαντήσεις κιόλας. Εννοείται. Πάω πολλά χρόνια, οπότε δεν υπάρχουν τέτοια. Μην αγχώνεσαι. Όχι, και στο αντρικό. Και ευχόμαστε πραγματικά πρώτα απ' όλα υγεία και σε εσάς, το προπονητικό team, και στα κορίτσια, αλλά και στην αντρική ομάδα, αλλά σε όσους ασχολούνται με το νέο Πέρ, γιατί νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό, η υγεία, για να μπορέσετε να κοιτάξετε όλα τα υπόλοιπα. Και νομίζω ότι πραγματικά οι βάσεις έχουν μπει και οι άνθρωποι που πρέπει να δημιουργήσουν και να ξεκινήσουν όλο αυτό το πράγμα είναι στην ομάδα του ΠΕΡΠ, κατά τη γνώμη μου. Αυτό ακούω από τους περισσότερους στο Ρέθμινο, ότι φέτος πήραν, να το πούμε έτσι, αυτή την ομάδα στα χέρια τους άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το βόλεϊ, μετά τον πρόεδρο, και σίγουρα θα δούμε μόνο καλά πράγματα, αρκεί να έχετε και εσύ τη στήριξη που πρέπει και σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο, σίγουρα, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια σίγουρα όλο αυτό το puzzle.
αλλά και στο αγωνιστικό κομμάτι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.